Κρατική Υπηρεσία Πληροφοριών προειδοποιεί. Αυτά είναι τα σημάδια ότι το τηλέφωνό σας παρακολουθείτε. Οδηγίες με αντικείμενο την ασφαλή χρήση κινητών τηλεφώνων και υπολογιστών σε 3 ξεχωριστά εγχειρίδια εξέδωσε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Συγκεκριμένα η ΕΕΠ αναφέρει χαρακτηριστικά τις ενδείξεις ότι ένα smartphone έχει παραβιαστεί. Αναδυόμενα παράθυρα με διαφημίσεις, ύποπτα μηνύματα και κλήσεις από ή προς άγνωστους αριθμούς, μεγάλη χρήση δεδομένων, ασυνήθιστη απώλεια μπαταρίας ή υπερθέρμανση τηλεφώνου, μείωση απόδοσης, αλλαγές στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου, κυρίως σε ό,τι αφορά σε άδεια χρήσης κάμερας ή μικροφώνου και ασυνήθιστες χρεώσεις στο λογαριασμό. Παράλληλα, δημοσιεύει πληροφορίες για την προστασία των ευαίσθητων και διαβαθμισμένων δεδομένων από τους δημόσιους υπάλληλους. Ο σκοπός είναι η προστασία των πληροφοριών και η ασφάλεια των επικοινωνιών με απότερο στόχο την προστασία της εθνικής ασφάλειας της χώρας. Η ΕΕΠ ενημερώνει ότι κατά τη διάρκεια συναντήσεων και συζητήσεων με ευαίσθητες πληροφορίες, το κινητό θα πρέπει να είναι σε απόσταση. Παράλληλα, θα πρέπει να γίνεται επανεκκίνηση μία φορά την ημέρα, ενώ η σύνδεση με καλώδιο υπολογιστή αποκαλύπτει αν έχει μολυνθεί με λογισμικό. Με αυτόν τον τρόπο διακόπτεται η δραστηριότητα του κακόβουλου λογισμικού. Παράλληλα, ο χρήστης θα πρέπει να κάνει διαγραφή του ιστορικού κάθε 2 μέρες και να μην γίνεται σύνδεση των λογαριασμών σε Google και Apple ID από πολλαπλές συσκευές. Άλλα μέτρα προφύλαξης που θα πρέπει να πάρετε είναι τα εξής. Αποφυγή φόρτισης σε δημόσιους χώρους, καθώς οι θύρες USB μπορεί να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό. Κατέβασμα μόλις 2 εφαρμογών επικοινωνίας. Προσαρμογή των ρυθμίσεων ιδιωτικότητας στις συσκευές, περιορισμένες άδειες στις εφαρμογές για πρόσβαση σε κάμερα και μικρόφωνο. Οι hackers καιροφυλαχτούν, γι' αυτό και η κυβερνοασφάλεια αποτελεί στις μέρες μας ζωτική προτεραιότητα. Γι' αυτόν τον λόγο η Τράπεζα της Ελλάδας προειδοποιεί. Ουδέν κρυπτών υπό τους hackers, οι οποίοι κλέβουν απόρριτους προσωπικούς κωδικούς με την πρόφαση ενός μηνύματος email, γράφοντας πως είναι από την ανεξάρτητη αρχή δημόσιων εσόδων. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η χρήση του διαδικτύου και των ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών έχει γίνει πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Η αύξηση όμως των ηλεκτρονικών συναλλαγών συνοδεύεται και από τον κίνδυνο της απάτης. Απατεώνες έχουν ρημάξει λογαριασμούς ανυποψίας των πολιτών, αποσπώντας τους διαδικτυακά τεράστια χρηματικά ποσά. Ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία, κυρίος Γεώργιος Παπαπροδρόμου, και η φοροτεχνικός, κυρία Μάρα Μεθενίτη, μίλησαν στην εκπομπή Newsroom της ΕΡΤ για το ζήτημα με τις ηλεκτρονικές απάτες. Σύμφωνα με την κυρία Μάρα Μεθενίτη, μπαίνουμε κατευθείαν στον σύνδεσμο της ΑΔΕ με τους κωδικούς μας και βγαίνουμε από το email το οποίο μας έχει έρθει. Έπειτα, μπαίνουμε με τους προσωπικούς μας κωδικούς στην ΑΔΕ και στη συνέχεια πατάμε στις κατηγορίες της εφαρμογής, εκεί που λέει «Τα μηνύματά μου». Αν στα μηνύματά μου υπάρχει σχετική αντίστοιχη ενημέρωση, σημαίνει ότι το email που έχουμε λάβει είναι πράγματι ασφαλές και δεν υπάρχει κανένας φόβος να το διαβάσουμε, αλλά και να πατήσουμε στο σχετικό link που μπορεί να μας δίνει η ΑΔΕ. Τι γίνεται αν καταφέρουν τώρα να πάρουν τα χρήματα μέσα σε μία μέρα? Οι hackers είναι πλέον ιδιαίτερα εφευρετικοί και θύματα πέφτουν ακόμα και άτομα εκπαιδευμένα στη χρήση του διαδικτύου.
Ο κύριος Παπαπροδρόμου αναφέρει πως εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να επικοινωνήσουμε άμεσα με την τράπεζά μας. Έπειτα, να προσέξουμε τα χρονικά διαστήματα, διότι οι περισσότερες απάτες δημιουργούνται στο λεγόμενο χρονικό υπογάστριο, δηλαδή Παρασκευή μεσημέρι, Σαββατοκύριακο και αργίες. Τι θα πρέπει τώρα οι τράπεζες να κάνουν από πλευράς τους? Σύμφωνα με τον κύριο Παπαπροδρόμου, οι τράπεζες οφείλουν να έχουν ένα μηχανισμό σε 24-ωρη βάση, γιατί, όπως είναι γνωστό, η απάτη δεν έχει χρόνο και τόπο στο ψηφιακό περιβάλλον. Εκτός από τις απάτες που γίνονται μέσω email, η κυρία Μεθενίτη επισημαίνει πως κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί και σε μία τηλεφωνική απάτη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι κάποιοι παριστάνουν υπαλλήλους λογιστικών γραφείων και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να αρπάξουν και να υποκλέψουν διάφορα δεδομένα, κυρίως από ηλικιωμένους. Για καταγγελίες ηλεκτρονικών απατών μπορείτε να επισκεφτείτε το site gov.gr. Είναι ένας άκρος εύκολος και πιστοποιημένος τρόπος. Βασική προϋπόθεση για τις καταγγελίες είναι να έχουν πρώτα πιστοποιηθεί στο Μητρώο Πολιτών. Πώς θα προστατευτείτε όμως από τους hackers? Συνεχίζεται η εκστρατεία ενημέρωσης της TAF-TAF-E, δηλαδή Τράπεζας της Ελλάδας, για τις ηλεκτρονικές απάτες με αφορμή τον Ευρωπαϊκό Μήνα Κυβερνοασφάλειας. Όπως αναφέρει η Τράπεζα της Ελλάδας, η εκστρατεία υποστηρίζεται από ενημερωτικό υλικό που έχει τίτλο «Πώς προστατεύομαι από τις ηλεκτρονικές απάτες». Αναλυτικότερα, πρώτον, ενημερώνουμε διαρκώς για τους κινδύνους και τις νέες μορφές απάτης. Δεύτερον, είμαι σε εγρήγορση απέναντι σε μη συνήθεις συμπεριφορές και καταστάσεις. Για παράδειγμα, ενημέρωση για μεγάλες ευκαιρίες, αιτήματα για επίγουσα καταβολή χρημάτων, ύποπτη δραστηριότητα στον τραπεζικό λογαριασμό ή ακόμα και την κάρτα. Τρίτο, φροντίζω το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή μου ώστε να είναι ενημερωμένο και να προστατεύεται με αντιβάιρους. Επίσης, ενημερώνω το browser που χρησιμοποιώ και διασφαλίζω ότι το λογισμικό που εγκαθιστώ είναι αξιόπιστο και από επίσημο φορέα. Τέταρτο, δεν απαντώ σε ύποπτα emails, SMS, κλήσεις και σε καμιά περίπτωση δεν ακολουθώ links ή QR codes, καθώς και δεν ανοίγω συνημμένα αρχεία. Πέμπτον, δεν μοιράζομαι τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, κάρτας, κωδικούς μιας χρήσης και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Έκτο, για να μπω στο site της τράπεζάς μου, πληκτρολογώ εγώ την ηλεκτρονική διεύθυνση και δεν ακολουθώ χορηγούμενους συνδέσμους από μηχανές αναζήτησης. Βεβαιώνομαι ότι βρίσκομαι στο πραγματικό site της τράπεζας. Και πώς το κάνω αυτό? Ελέγχω ότι είναι το σωστό URL και ότι γίνεται η χρήση HTTP ή ότι εμφανίζεται το σύμβολο του λουκέτου. Έβδομο. Είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τις διαδικτυακές αγορές μας και επιλέγουμε ηλεκτρονικές πλατφόρμες και καταστήματα εμπιστοσύνης, ελέγχοντας και τυχόν αξιολογήσεις που υπάρχουν. 8. Ελέγχω πάντα τις ειδοποιήσεις που λαμβάνω από την τράπεζά μου, τα μηνύματα που συνοδεύουν κωδικούς μιας χρήσης OTP, ειδοποιήσεις για σύνδεση νέων συσκευών, ψηφιακών πορτοφολιών, υπηρεσιών πληρωμών και επιβεβαιώνω ότι αφορούν δικές μου ενέργειες. Τακτικά ελέγχω και τις κινήσεις των λογαριασμών μου. Ένατο βήμα. Βεβαιώνομαι ότι ο αποστολέας και η αποστολή των μηνυμάτων που λαμβάνω είναι ο πραγματικός ή η πραγματική, ακόμα και αν φαίνεται ότι είναι φιλικό μου πρόσωπο ή κάποιος επίσημος φορέας.
Πριν απαντήσω σε αγγελία εργασίας, ελέγχω καλά τα στοιχεία της εταιρείας που προσφέρει τη θέση. Είμαι πολύ προσεκτικός όταν δημοσιεύω και όταν απαντώ σε αγγελίες άλλων. 11. Βήμα. Έχω υπόψη μου ότι η τράπεζα δεν θα μου ζητήσει ποτέ το PIN της κάρτας ή τον κωδικό του e-banking μου. 12. Αποφεύγω να συνδέομαι σε δημόσια και απροστάτευτα δίκτυα Wi-Fi. 13. Δεν αποθηκεύω τους κωδικούς μου στις συσκευές μου και τους αλλάζω τουλάχιστον κάθε εξάμηνο. Αποφεύγω τη χρήση απλοϊκών ή προβλέψιμων κωδικών. 14. Δεν ανταποκρίνομαι σε αναπάντεχες κλήσεις από υποτιθέμενους παρόχους υπηρεσιών όπως Microsoft, ΕΛΤΑ, ΔΕΗ και Εφορία, χωρίς πρώτα να έχει γίνει έτοιμα από εμένα. Και 15. Βήμα. Ακόμα και με την υποψία ότι μπορεί να έχω πέσει θύμα απάτης, ειδοποιώ την τράπεζά μου. Αν χρειαστεί, επικοινωνώ με την αστυνομία, τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και την υπηρεσία μέσα από την οποία πραγματοποίησαν τη συναλλαγή. Αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή και ενεργοποίησε το καμπανάκι να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις. Ο Θεός και η Παναγία μας κοντά σου.